Δε ογροφιά στο στομάχι, θα λέγαμε, κατέχει το Σίγμα Λάιφ με στιγμές εκφοβισμού του άτυχου 16χρονου από συμμαθητές αλλά και φίλους του. Να πούμε ότι ο άτυχος 16χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του σε πάρτι όπου παρευρίσκεται σε σπίτι στη Λάρνακα. Να πούμε ότι στο βίντεο απεικονίζεται ο άτυχος Παναγιώτης, ενώ άγνωστο πρόσωπο που είναι και ο εικονολήφτης του βίντεο αυτού του υποδεικνύει με προκλητικά, θα λέγαμε, προστάγματα την αλέη. Σημειώνουμε, όπως είπες αρχικά και εσύ η Πέτρα, ότι είναι στο τελικό στάδιο προκειμένου να σταλούν προς τον Κώστα Κλειρίδη. Οι έρευνες της ανακριτικής ομάδας του συστάθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας, η οποία και διερευνά την υπόθεση θανάτου του 16χρονου αυτού μαθητή, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι χάθηκε τόσο άδικα το βράδυ της 14ης Απριλίου σε σπίτι όπου διασκέδαζε μαζί με φίλους του. Πέτρα. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, Φρόσο.